Γεια σας παιδιά, καλημέρα! Τι κάνετε, καλά είστε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Σήμερα είναι Σάββατο, οπότε είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Είναι μια μέρα στην οποία δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν δουλειές. Υπάρχει μόνο βόλτα. Λίγες δουλειές στο σπίτι βέβαια, αλλά αυτό δεν θεωρείται δουλειά. Και αυτό, οπότε είπα να κάνω ένα βλογκάκι έτσι να τα πούμε λίγο, γιατί να νιώσω κι εγώ λίγο διαφορετική μέρα από τις υπόλοιπες. Παρόλο που ενώ είναι Σάββατο, έχω ξυπνήσει από τις 7 η ώρα. Σας έχω πει κι άλλες φορές ότι έχω ένα δικό μου ξυπνητήρι, έχω ένα ξυπνητήρι μέσα μου, το οποίο χτυπάει τη μέρα που έχει συνηθίσει να χτυπάει. Κάθε μέρα ξυπνάω 7. Σήμερα που είναι Σάββατο, ξύπνησα πάλι 7. Αλλά παρόλο που έχει πάει η ώρα 12, δεν έχω κάνει πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Απλά απολαμβάνω τη ζωή του να κάθεσαι στο σπίτι. Και έχουμε κανονίσει να βγούμε και κάποιες βόλτες, οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Πριν λίγο γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και θέλω να σας δείξω την αγαπημένη μου εικόνα ενός ψυγείου. Ανοίγεις το ψυγείο και βλέπεις πολλά λαχανικά, φρούτα. Πήρα αβοκάντο, το οποίο θα χρησιμοποιήσω τώρα. Μπρόκολο, μαρούλα, μανιτάρια, εντάξει, δεν μ' αρέσουν πολύ κονσέρβες, αλλά οκ, γιαουρτάκια, γάλα αμυγδάλου. Είναι ένα όμορφο και χρωματιστό ψυγείο. Και αυτό που θα φάω τώρα είναι ψωμί του τόστ με αβοκάντο, λίγο λεμονάκι και πιπεράκι από πάνω, θα δείτε. Ορίστε, είχα ένα τύχημα και μου πέσε λίγο αβοκάντο κάτω, οπότε αυτό είναι το φτωχό. Αλλά έχω βάλει το μισό αβοκάντο και ήταν αρκετά μικρό, το λεμονάκι, μου αρέσει πολύ το λεμόνι, πιπεράκι, τέλειο. Την πρώτη φορά που είχα πάρει αβοκάντο για να φτιάξω, ήθελα να το βάλω σε μια σαλάτα. Δεν ήξερα καθόλου πώς να το χρησιμοποιώ και απλά το πέταξα μέσα, ένα ολόκληρο αβοκάντο. Ήταν γενικά άγευστο, αλλά αυτή η αίσθηση που έχει λίγο... Δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί δεν είχα βάλει ούτε λεμόνι μέσα ούτε τίποτα, οπότε ήτανε αηδία, το συχάθηκα. Αλλά μετά του έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία, άκουσα ότι είναι πολύ καλό με λεμόνι έτσι και πάνω στο ψωμί, το ξαναδοκίμασα και όντως είναι πολύ καλύτερο. Ξέρω ότι σε πολλούς δεν αρέσει και οκ, το δέχομαι, αλλά σε όσους δεν το έχουν δοκιμάσει έτσι, προτείνω να το δοκιμάσετε και μπορεί να αλλάξετε άποψη. Χθες έκατσα και γύρισα ένα gaming video για να ανεβάσω στο κανάλι μου. Και όταν το έβαλα να το κάνω edit, παρατήρησα ότι δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μου. Ήταν πολύ κομμένη, ήταν πολύ περιορισμένη στο πρόσωπό μου. Και δεν μου άρεσε, οπότε είπα ότι δεν θα το ανεβάσω και ότι θα το ξαναγυρίσω σήμερα. Οπότε σήμερα πρέπει να γίνει και αυτό, να γυρίσω το gaming video. Και νομίζω θα ξεκινήσουμε και με αυτό. Απλά περιμένω να τελειώσει ο Πάνος που κάνει κάτι δουλειές μέσα στο δωμάτιο, για να εγκατασταθώ, να στήσουμε λίγο το setup μου και να κάνω το gaming μου video. Το ταπεινό μου στούντιο γίνεται με blue screen. Γεια σου Πάνο. Χαίρετε, χαίρετε. Μπορώ να κάνω ένα αναλυτικό βίντεο σχετικά με το πώς κάνω το βίντεό μου? Πάνο, τι λες να κάνω? Άμα το θέλει ο κόσμος. Άμα το θέλετε θα κάνω. Θα κάτσω λοιπόν να γυρίσω τώρα το βίντεό μου και θα τα πούμε σε λίγο. Δείτε το μπράτσο του Πάνου με ευρυγόνιο φακό. Μόλις τελείωσα το gaming βίντεό μου, πήγε αρκετά καλά. Τώρα θα αλλάξω για να πάω για ένα καφέ με τον αδερφό μου. Έτοιμη λοιπόν, το outfit of the day μου. Παρεπιπτόντως συνειδητοποίησα ότι μάλλον κάνω λάθος το outfit of the day πάνω. Νομίζω πρέπει να λες από πού είναι το κάθε τι. Δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά τα βίντεο, ας πούμε. Είδα κάποιες YouTuber και λένε από πού είναι, οπότε έτσι θα κάνω κι εγώ. Είναι ένα λευκό τυραντάκι από Zara. Αυτό το jean μπουφάν, το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο, θα σηκώσω τον Πάνο να το τραβήξει, που είναι από Zara, φέτος το πήραν πριν 2 εβδομάδες περίπου. Αυτό το παντελόνι φόρμα, που είναι ό,τι πιο άνετο έχω φορέσει και θέλω να πάω να το πάρω και σε άλλο χρώμα, είναι και αυτό από Zara. Τα παπούτσια μου, αυτά που με ρωτήσατε πάρα πολύ στο προηγούμενο vlog, τα έχω πάρει από ένα τοπικό κατάστημα στην Τούμπα, πολύ καλό. Και Πάνο, δείξε λίγο. Τράβαμε, θέλω να δούνε το, θέλω να φαίνεται καλά. Που είναι πίσω το jacket, έτσι. Φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Του Πάνου δεν του αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω και την τσάντα μου,
τη γνωστή τσάντα και φεύγω. Τα λέμε σε λίγο πάνω. Bye bye. Bye. Όπως βλέπετε, έχω επιστρέψει από το καφέ μου, έχω μαγειρέψει, φάγαμε, βγήκαν αρκετά άπλυτα τα οποία θα πλύνω αργότερα και τώρα θα κάτσω να κάνω edit το gaming video που γύρισα πριν, γιατί αργότερα, τώρα είναι 4.30 ώρα κατά τις 8, θα πάμε να παίξουμε σε δωμάτιο απόδρασης, θα πάμε στο brain game. Και εντάξει, δεν μπορώ να σας πάρω μαζί μου όλη την ώρα να σας δείξω μέσα στο δωμάτιο, αλλά θα σας πάρω μαζί μου στη βόλτα. Οπότε θα κάτσω τώρα, θα κάνω ένα καφεδάκι. Έχω εθιστεί στον καφέ, δεν ήμουνα τόσο εθισμένη, αλλά τα πρωινά πραγματικά, άμα δεν πιω καφέ, πονάει το κεφάλι μου απίστευτα. Δεν είμαι περήφανη που το λέω, δεν μου αρέσει να είμαι εξαρτημένη από τον καφέ, αλλά αλλιώς δεν ξυπνάω. Το καλό είναι ότι συνήθως πίνω στο σπίτι καφέ, οπότε δεν βάζω μεγάλη ποσότητα για να πεις ότι παίρνω πολύ μεγάλη καφέινη, αλλά δεν πάβει να παίρνω αρκετή ποσότητα. Τέλος πάντων, δουλειά τώρα. Έχει φτάσει η ώρα που πρέπει σιγά σιγά να φύγουμε και κλασικά εγώ είμαι έτοιμη και ο Πάνος δεν είναι ακόμα. Αυτό που λένε για τις γυναίκες είναι μύθος, παιδιά, ξέρετε, οι άντρες αργούν, όχι οι γυναίκες. Οπότε θα περιμένουμε τον Πάνο να ετοιμαστεί για να φύγουμε. Θα αφήσω να αιτιολογηθώ. Όχι. Δεν είναι μύθος. Δεν έχουμε εδώ δημοκρατία. Γιατί οι γυναίκες κάνουν μισή ώρα ετοιμαστούν και εγώ σε ένα λεπτό θα πάω να ετοιμαστώ. Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα γιατί ξέρουμε. Εσύ ούτε ένα λεπτό νωρίτερα δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Καλά δεν τα λέω. Πείτε στα σχόλια να τα λέω καλά. Γιατί μας έχετε αδικείς. Πείτε ρε γυναίκες. Είστε έτοιμες στην ώρα σας. Εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου. Για πες πάνω. Ναι, καινούργια ζακέτα μου πήρε η μαμά μου. Τι ωραία ζακέτα. Πάμε, ελπίζω να έχει κρύο. Αυτό ελπίζω. You had me at a low. Cause where you go is where I go. Τα καταφέραμε, αποδράσαμε. Κλείσαμε το δωμάτιο με τα 7 αμαρτήματα. Και τώρα θα βγάλουμε την αφήνωση μας στη φωτογραφία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάνω σε έκλεψε. Συνεχίζω γιατί μας διέκοψαν, βγάλαμε φωτογραφίες και τέτοια. Τα καταφέραμε, αποδράσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Χωρώ που σπέρασε μία ώρα. Τα θανάσιμα αμαρτήματα. Τα κάναμε ένα φρεσκάρισμα. Απλά ο Πάνος έκλεψε και δεν το καταλάβαμε ότι έκλεψε. Δεν έφυγα εγώ, έκανα ένα κολπάκι. Τελικά δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά εγώ το έκανα και μας βοήθησε. Εντάξει, ναι. Είμαι φευρετικός. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δηλαδή, μας είπε ότι είναι από τα εύκολα. Εμένα φάνηκε και δύσκολα. Είναι ωραία απόδραση για Σάββατο. Δηλαδή, κάτι διαφορετικό. Ναι, μας ευχαριστήκαμε παρέα. Πήγαμε εκεί, μπορεί να συνεχίσουμε και μια μπύρα. Ναι, είναι ωραία απόδραση. Τώρα, οπότε θα τα πούμε αρχότερα. Με χαλούμι αφιερωμένο στους Κύπριους φίλους. Και γυρίσαμε σπίτι. Η ώρα έχει πάει μία και επιτέλους θα τελειώσει εδώ αυτό το vlog και μαζί θα τελειώσει και η υπέροχη μέρα μου. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Ήταν μια γεμάτη μέρα και πάρα πολύ όμορφη. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό vlog. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φαίνονται αυτά τα vlogάκια, έτσι, τα καθημερινά, τα πιο απλά. Είμαι λίγο πιο χαρούμενη γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!